προβληματισμός επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και τη μεγάλη διαφορά με την οποία έχασε από το ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής Καρδίτσας, κ. Σπύρος Τελιαδούρος, τονίζει πως η επόμενη μέρα βρίσκει το κόμμα του σε φάση ανασύνταξης και ανασυγκρότησης, ώστε να μπορέσει να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα πρέπει να το αναλύσουμε το αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το εύρος της διαφοράς σε τι οφείλεται. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, μια πρώτη ανάγνωση από τα αποτελέσματα του νομού της Καρδίτσας, είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη αποχή από πλευράς ανθρώπων που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το ξέρω, θα γίνει μια ανάλυση, θα γίνει μια μελέτη για να δούμε τους ακριβείς λόγους και τα αίτια αυτής της κατάστασης. Ο κ. Σταλιαδούρος εκτιμά ότι με το συνέδριο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να κερδίσει το στίχημα της ενότητας και της συσπήρωσης. Θα γίνει ένα συνέδριο, θα υπάρξει ενότητα, θα υπάρξει αγωνιστικότητα, θα υπάρξει μαχητικότητα. Έχουμε καταθέσει προτάσεις και θέσεις και θα ασκήσουμε την αντιπολίτευσή μας προκειμένου να συμβάλλουμε και να οδηγήσουμε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προς σωστές κατευθύνσεις και προς σωστά μέτρα για μια καλύτερη αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.